Η ημέρα πανελλαδικού εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου το 1982 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου, που είναι η επέτειος της ανατείναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου για να τιμηθεί η αντίσταση των Ελλήνων κατά των κατοχικών δυνάμεων την περίοδο 1941 έως 1944. Τιμή και ευγνωμοσύνη στους αγωνιστές, στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που έδειξαν και ανέδειξαν τη δύναμη που κρύβει μέσα του ελληνικός λαός και μας άνοιξε το δρόμο για ελευθερία και για δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Τιμή όμως και στους καθημερινούς αγωνιστές αυτής της ζωής που δείχνουν τη δύναμη που έχουμε, την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα αλλά και την προοπτική που έχει αυτή η χώρα να αναπτυχθεί και να ζήσουμε όλοι πολύ καλύτερα, δουλεύοντας όλοι μαζί και πολύ σκληρά. Στην Αλεξανδρούπολη, η κατάθεση στεφάνων έγινε στο Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας. Σήμερα η μέρα μνήμης, η μέρα της Εθνικής Αντίστασης. Γιορτάζουμε και θυμόμαστε όλοι τα δύσκολα εκείνα χρόνια που η χώρα ήταν κάτω από τη γερμανική κατοχή. Και πρέπει να διδασκόμαστε από όλη αυτή την ιστορία ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και σήμερα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει ενωμένοι να αντισταθούμε και στην κρίση την οικονομική και την πολιτισμική και σε όλο αυτό το τη λέλαπα που λέγεται νεοφιλελευθερισμός. Όλοι όσοι παραβρέθηκαν στην τελετή επεσήμαναν το γεγονός ότι οι αγώνες των αντιστασιακών δεν πρέπει να ξεχαστούν αλλά να αποτελέσουν παράδειγμα για όλους. Η μέρα μνήμης αυτών που πολέμησαν τον κατακτητή, τον Γερμανό, από το 1941 μέχρι το 1944, η μέρα μνήμης για όσους κράτησαν ψηλά την πίστη και την αγάπη για την πατρίδα, η μέρα μνήμης για όσους αγαπάνε την ελευθερία και προσπάθησαν και κατάφεραν τελικά να συνεχίσουμε να είμαστε σήμερα όλοι μας ελεύθεροι μέσα σε μια δημοκρατική χώρα. Θα ήθελα απλά να επισημάνω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, δυστυχώς η μνήμη αυτή ξεθοριάζει και αυτό φαίνεται από όλους όσους είμαστε σήμερα εδώ, όλο και λιγότεροι, όλο και πιο λίγο αντιμετωπίζουμε και σκεφτόμαστε και θυμόμαστε όλα αυτά που συνέβησαν.